Έχουμε πιάσει τα ταξίδια σήμερα, λέμε στη Σκύρο. Κανονικά θα έπρεπε τώρα να είχαμε τη Φολέγανδρο, κύριε Φάμελε. Καλώς ήρθατε. Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Δεν ήξερα για τη σχέση με τη Φολέγανδρο. Εγώ Θεσσαλονίκη σα ήξερα. Η Φολέγανδρο από πού προκύπτει. Η μητέρα μου, η μητέρα. Α, η μητέρα μου. Και εκεί και πολλοί συγγενεί μου και αγαπημένοι φίλοι και άνθρωποι δικοί μου είναι στη Φολέγανδρο. Ωραία. Ζουν εκεί. Πολύ ωραίο νησί. Και πρέπει να το στηρίξουμε γιατί τα μικρά νησιά. Πρέπει να το πούμε αυτό, έχουν πραγματικά προβλήματα νησιωτικότητας. Όλα τα νησιά μας έχουν. Αλλά ξέρετε, το να είσαι γιατρός, το να μπορεί να έχεις κέντρο υγείας, το να είσαι δάσκαλος, καθηγητής. Το να μπορείς να καλύψεις τα θέματα και του νοικίου και των αποστάσεων, το νησιωτικό ισοδύναμο. Νερό. Είναι πραγματικά προβλήματα. Εξασφάλιση και νερού. Μια και ξεκινάμε τώρα, θα σας αλλάξω λίγο νησιωτικά. Την ατζέντα. Ναι. Νησιωτικά. Αλλά αξίζει, ξέρετε, όλοι τώρα όσο μπορούν, γιατί δεν μπορούν όλοι, κάνουν και ένα σχέδιο για το καλοκαίρι. Ναι. Τα νησιά μας έχουν πρόβλημα με τη διαχείριση του τουρισμού, διότι υπάρχει ένας κίνδυνος, ένα μοναδικό προϊόν που έχουμε παγκόσμια, το ελληνικό περιβάλλον, να το υπερκαταναλώσουμε αν πάμε να το διαχειριστούμε χωρίς σχέδιο. Ήδη υπάρχουν νησιά μεγάλα, όπως είναι η Σαντορίνη, όπως είναι η Μύκονος, ίσως όπως είναι η Πάρος, που έχουν ξεπεράσει αυτό που λέμε φέρουσα ικανότητα. Που δεν μπορεί να έχουμε ένα τουρισμό που να αντιστοιχεί και στο τοπικό προϊόν. Δηλαδή, το να πας στη Φολέγανδρο και να μην έχει τυρί Φολέγανδρο, να σου το πω έτσι, ή Κάπαρη. Ναι. Ίσως δεν είναι πια η ίδια Φολέγανδρο. Το λέω ως παράδειγμα, γιατί έχω την καταγωγή μου, έλκω την καταγωγή μου από εκεί. Πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο του χώρου. Είτε του προστατευμένου χώρου, δηλαδή αυτό που λέμε τις περιοχές Natura, έχουμε στα νησιά μας πολλές περιοχές, είτε την κλασική που λέμε χωροταξία, το εκτός σχεδίου, οι δρόμοι, το νερό, δεν θα φτάνουν. Μην εναποθέτουμε όλες μας τις ελπίδες σε μια άναρχη ανάπτυξη του τουρισμού. Ναι. Δεν είναι πάντα η απάντηση. Να σου πω κάτι. Πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο και ένα σχεδιασμό. Στο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει και το ριζοσπαστικό στο χαρακτήρα του και στο όνομά του, δεν έχω δει να κάνει για παράδειγμα ριζοσπαστική πρόταση. Να πει παιδιά, όλο αυτό που βλέπω, που φτιάχνετε πισίνες στα ξενοδοχεία των με 10 τετραγωνικών είναι καθεμία στην Ελλάδα, κάθε δωμάτιο σε νησιά που δεν έχουν νερό, να σταματήσει. Κόφετο. Να βγει ένα νόμο να πει πισίνες τέλος. Δεν έχετε πει κάτι τέτοιο ριζοσπαστικό. Κάνετε λάθος όμως, γιατί δεν έχετε παρακολουθήσει τι κάναμε όταν ήμασταν κυβέρνηση. Τι κάνατε. Τότε λοιπόν, και με δική μου ευθύνη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, είχαμε υπογράψει όλες τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για τις περιοχές Natura της Ελλάδας και των Κυκλάδων. Και δεν έχουν τελειώσει. Ναι. Δεν έχουν βγει κανόνες. Διότι πράγματι με βάση την διαθεσιμότητα του πόρου, είτε είναι νερό, είτε είναι φύση, είτε είναι θάλασσα, είτε ό,τι και αν είναι, είχαμε βγάλει σχεδιασμό. Και μάλιστα τώρα η Ευρώπη μας έχει καταδικάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί δεν το έχουμε ολοκληρώσει. Μάλιστα. Και πρέπει να σας πω ότι πρόσφατα έγινε μια πολύ σημαντική ημερίδα για τις βιώσιμες Κυκλάδες και εγώ έθεσα μια πρόταση και τη θέτω και εδώ σε εσάς. Μέχρι να ολοκληρωθούν τα πολεοδομικά σχέδια των Δήμων και οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, δηλαδή οι περιοχές Natura, να περιοριστεί η εκτός σχεδίου δόμηση για επαγγελματικές χρήσεις, που περιλαμβάνει και αυτή τη λογική. Ναι. Διότι υπερκαταναλώνουν το χώρο. Πρέπει να γίνει. Σας το λέω, θέλει προσοχή. Πρέπει. Εγώ δεν λέω να μην υπάρχουν. Λέω να υπάρχει σχεδιασμός. Ναι. Κυριολεκτικά υπάρχει μια άναρχη ανάπτυξη, δεν είναι οι Κυκλάδες ή δεν θα είναι αυτό που ξέραμε. Ξέρετε κάτι, έχετε δίκιο. Γιατί γίνονται και ερωτήσεις επίκαιρες όπως και εσείς που καταθέσατε για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Και θα το συζητήσουμε αυτό. Απλώς έχετε ένα χάρισμα στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την τελευταία στιγμή στο νήμα, αν θέλετε, είτε της μέρας, είτε σε ένα κομβικό σημείο, γίνεται ανατροπή της ατζέντας από εσάς τους ίδιους. Οπότε αναλωνόμαστε και εμείς τις συζητήσεις για το εσωτερικό του κόμματος, το οποίο σας αφορά, υπό ποια έννοια. Γιατί έχουμε τους πολίτες, τους ψηφοφόρους, οι οποίοι θέλουν να έχουν και ένα ξεκάθαρο τοπίο, το οποίο δεν ξέρω πόσο ξεκάθαρο είναι τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με τις παρετήσεις, με τις κτητικές αντωνυμίες δικός μου ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε λίγο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Να δούμε και το... Από ό,τι φαίνεται θέλετε εσείς. Ναι. Γιατί εγώ είμαι καλεσμένος. Θα σας πω. Έτσι, εμείς δηλαδή θα κάνουμε τις ερωτήσεις και από εκεί και πέρα εσείς ό,τι θέλετε απαντάτε γιατί λοιπόν, αυτό είναι έχω, και το σωστό. Επειδή έχω φίλους οι οποίοι μου λένε πολλές φορές ότι δεν τους αρέσει να μην απαντάω στην ερώτηση. Ναι. Θέλω να πω και να υπεκφεύω ή να παρακάμπτω. Ή οποιοδήποτε πολιτικός, όχι εγώ προσωπικά. Φίλοι σας ότι είστε εξαιρετικός συνομιλητής και συνεντεύξεις, ποτέ δεν έχετε αφήσει κάτι έτσι. Θέλω λιγάκι να σας πω το εξής. Πολλές φορές οι ερωτήσεις τίθενται από τη μεριά των μέσων ενημέρωσης και όχι από τους πολιτικούς. Και οι πολιτικοί είναι υποχρεωμένοι να πούνε και αυτό που τους ρωτάνε και ίσως αυτό που πιστεύουν σωστό. Διότι αν κάποιος με ρωτήσει τι ήταν το σημαντικό χτες για τους φίλους που μας βλέπουν και τις φίλες, το σημαντικό ήταν η ερώτηση του Πρωθυπουργού για το χαράτσι των ελευθερών επαγγελματιών. Αν η ερώτηση. Που καταθέσατε εσείς. Ναι, ναι, είναι η επίκαιρη ερώτηση που καταθέσαμε χτες στον κύριο Μητσοτάκη, διότι δυστυχώς, παρότι υποσχέθηκε προεκλογικά το 23 ότι δεν θα βάλει κανένα φόρο, με το που ανέλαβε με τον κύριο Χατζηδάκη Υπουργό Οικονομίας, επιβάλλουν ένα χαράτσι, ένα δηλαδή τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού του εισοδήματος, κάτι που είχε καταργηθεί πριν από 20 τόσα χρόνια, για να βάλουν πολλαπλάσιο φόρο στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους επιστήμονες και στους μικρομεσαίους. Αυτό είναι το σημαντικό της χθεσινής πολιτικής μέρας. Δικαιούστε, αλίμονο, γιατί αυτός είναι ο πλουραλισμός ενημέρωσης, να με ρωτήσετε για τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ.
προσωπικά εκτιμώ ότι το σημαντικό ήταν αυτό. Και έχετε δίκιο γι' αυτό, γιατί ξεκίνησα λέγοντας ότι η ερώτησή σας όντως δεν πήγε χαμένη, γιατί δεν θα πάει χαμένη. Πήγε ενδεχομένως σε δεύτερη μοίρα στις συζητήσεις, γιατί εσείς από εδώ, από την Αθήνα, κάνατε αυτή την επίκαιρη ερώτηση, την καταθέσατε. Όμως από το Σικάγο, δεν ξέρω πού βρίσκεται, και είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω πού βρίσκεται ο κ. Κασιδιάρης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή, είναι πάντως. Πραγματικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήρθε μία ανάρτηση, μετά ήρθε μία συνέντευξη ραδιοφωνική που ανέτρεψε. Όπως είπα νωρίτερα, και την ατζέντα και την όποια προσπάθεια κάνετε εδώ στην Αθήνα. Κοιτάξτε, συγγνώμη, κύριε Βαμελεύη, βουλή Χριστίνα. Να σου το πω ειλικρινά, δεν έχει καταλάβει κανείς τι κάνει επί τρεις μέρες ο κ. Κασελάκης στην Αμερική. Έχουμε δει μια φωτογραφία με τον Αρχιεπίσκοπο, τον κ. Ελπιδοφόρο. Δεν ξέρουμε τι κάνει. Και τον έχουμε ακούσει τώρα. Δικαιωμάτων είναι, μπορεί να θέλει να κάνει διακοπές. Δεν το ξέρουμε. Καταρχήν, επιτρέψτε να σας πω ότι η πολιτική κρίνεται από τις πολιτικές πρωτοβουλίες και όχι από τον προσωπικό χρόνο των πολιτικών. Και εγώ δεν θα ήθελα και δεν θα με ενδιαφέρει μια πολιτική που ασχολείται με το τι κάνει το ελεύθερο χρόνο του ένα πολιτικό πρόσωπο. Από εκεί και μετά πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα εντάξει με τις υποχρεώσεις του. Ο Στέφανος Κασελάκης χτες πήρε την πρωτοβουλία να συνεδριάσουν τα όργανα την επόμενη εβδομάδα. Και εγώ και ο ίδιος εκεί θα συζητήσουμε για τα πολιτικά ζητήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί και για την αξιολόγηση των εκλογών. Είχε προηγηθεί ένα κείμενο στελεχών που έλεγαν θέλουμε μια συνεδρίαση. Συλλογή υπογραφών. Μια συλλογή υπογραφών. Επομένως, κάποιοι το ερμηνεύουν αυτό ως προσπάθεια. Μια πληροφορία. Κείμενο δεν έχω δει. Υπάρχει κείμενο. Να προλάβει τις καταστάσεις. Διακινείται ένα κείμενο, ούτε εμείς το έχουμε δει. Το ρεπορτάζ διαβάζουμε. Αν το είχαμε δει, θα το είχαμε. Λοιπόν, εγώ λοιπόν σας λέω ότι κάναμε μια κοινοβουλευτική ομάδα σε τέσσερις μέρες από τις εκλογές. Επειδή εκείνη την ώρα είχε συνέντευξη στο Μέγκα ο Στέφανος Κασελάκης, τη διακόψαμε. Ναι. Δεν ήταν το καλύτερο, αλλά θα τα μπορούσε πράγματα να έτσι. Υπήρχε άλλη μέρα να γίνει άλλη μέρα, θεωρείτε. Επειδή λοιπόν το προγραμματίσαμε, και σας το λέω γιατί εγώ έχω την ευθύνη αυτή, σύγκληση συνεννόηση με τον πρόεδρο βέβαια. Λοιπόν, το προγραμματίσαμε για την επόμενη Τετάρτη. Και εκείνη τη μέρα, τρίτη μεσημέρι, έφυγε για την Αμερική. Άρα τεχνικά ήταν αδύνατον, διότι προφανώς δεν θα κάναμε μια συνεδρία χωρίς τον πρόεδρο. Δεν λέω ότι είναι καλό. Επιτρέψτε μου, σας λέω μόνο την τεχνική δικαιολογία. Θα έπρεπε να έχουμε βρει τρόπο να το κάνουμε νωρίτερα. Ωραία. Και την Κεντρική Επιτροπή. Όμως, αυτό δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του κόσμου. Και το λέω γιατί τον επαγγελματία, θα το γυρίσω εμέσως, θα απαντήσω όμως αυτό που με ρωτήσατε, τον ενδιαφέρει πόσο ΦΠΑ έχει και τι θα γίνει με τη φορολογία του. Εμείς εισάγουμε στην ατζέντα ανησυχίες για το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και εσείς ρωτάτε για ποιο λόγο. Γιατί στις ευρωεκλογές, και θέλω να πάω λίγο στην ουσία, οι πολίτες στείλαν μήνυμα σε όλα τα κόμματα. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Και εμείς δεν έχουμε δώσει ακόμα απαντήσεις σε αυτό. Αυτό είναι το θέμα που πρέπει να βιαστούμε, να επεξεργαστούμε. Έχετε δίκιο, γιατί δηλαδή, και στα τρία κόμματα μετά τις ευρωεκλογές, οι οποίες θεωρείτε ότι ήταν. Και όχι μόνο στα τρία, να σας πω την αλήθεια. Στη Δημοκρατία έστειλαν μηνύματα και στην Ευρώπη. Τι λέγαμε εμείς προεκλογικά. Θέλουμε μια καλύτερη Ευρώπη. Προσπαθώ να το πω λίγο περιληπτικά για να μην σας καθυστερώ. Έχουμε μια καλύτερη Ευρώπη μετά. Η άποψή μου είναι όχι. Δεν έχουμε μια καλύτερη Ευρώπη. Δεύτερον, είχε μια επαρκή συμμετοχή και ένα ενδιαφέρον των πολιτών αυτή η κάλπη. Όχι. Αυτό είναι τραγικό για τη Δημοκρατία. Τι σημαίνει? Δεν εμπιστευόμαστε και δεν πιστεύουμε μάλλον στην Ευρώπη και στις ευρωεκλογές. Δεν εμπιστευόμαστε τα κόμματα και την πολιτική. Δεν πιστεύουμε τους πολιτικούς και τη συνέπεια των πολιτικών προγραμμάτων. Μα μισό το. Πώς να πιστεύουν όταν ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ λέει όλοι τα παίρνουν μαύρα. Όλοι. Από την Νέα Δημοκρατία είναι το όλοι, φαντάζομαι μέχρι το Μουλού Κουκουέ. Αυτό σημαίνει δεν το όλοι. Αυτό. Δεν όταν το λέει όλοι, άρα και ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα. Επιτρέψτε μου να σας πω τώρα, προσέξτε. Πηγαίνετε πάλι εσείς στη συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ, όταν το βασικό πρόβλημα συνέπειας που ενδιαφέρει τον πολίτη. Δεν είναι πρόβλημα να λέει ότι το κόμμα μου έχει πάρει μαύρα λεφτά. Εγώ θα σας απαντήσω. Το λέει και ο κύριος Αποστολάκης. Θα σας απαντήσω σε αυτό. Αν δεν είναι πρόβλημα, παρότι δεν υπόθηκαν αυτά. Θα σας απαντήσω σε αυτό. Προσέξτε με. Άκουσα τα παραπολικά με τα αυτιά μου τη συνέντευξη του κύριου Αποστολάκη. Δεν μου το μετέφερε κάποιο. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω. Και πήγε και χθες ο δημοσιογράφος της Βουλής και ίσως έκανε και μία εξήγηση γι' αυτό. Εγώ όμως, ο κ. Αποστολάκης. Ναι, ο κ. Αποστολάκης πήγε και το έκανε και έχουν βγει τα δημοσιεύματα. Επιτρέψτε μου να σας πω τώρα. Μου μεταφέρεται τη συζήτηση στο τι είπε ο Στέφανος ο Κασελάκης όταν ο πολίτης κρίνει την αξιοπιστία της πολιτικής από το φόρο που θα πληρώσει. Ναι. Και αυτό είναι Μητσοτάκης. Κάτι κρίνει και από εκεί όμως. Όχι, όχι, όχι. Επιτρέψτε μου. Δεν την κρίνει από εκεί. Δηλαδή, το αν θα ζήσει μια επιχείρηση εξαρτάται τον κ. Μητσοτάκη. Το αν θα υπάρχει επαρκής απάντηση από την πολιτική για διέξοδο σε αυτή την κατάσταση που ζούμε. Ωραία, πάμε λοιπόν, μια επιχείρηση λοιπόν. Εμείς λοιπόν. Η Αυγή, γιατί κλείνει. Εμείς λοιπόν πρέπει. Για να πάμε στο πρώτο. Έχουμε σοβαρό οικονομικό ζήτημα και πρέπει να το λύσουμε. Και πρέπει οι εργαζόμενοι είναι πολιτική απόφαση. Πρέπει να δώσουμε απάντηση και στους εργαζόμενους. Κύριε Φάμελε. Τι απάντηση θα δώσετε? Για την εργασία τους πρώτα απ' όλα. Δηλαδή. Και επίσης πρέπει να δώσουμε και μια απάντηση στην ιστορία της αριστεράς που έχει ανάγκη και αξία στην Αυγή. Και να το συζητήσουμε και αυτό. Εδώ όμως τώρα. Πρακτικά λέω ότι απάντηση θα δώσετε. Μα πρέπει να δώσουμε απάντηση. Μα σας λέω να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Πρέπει να το λύσουμε. Ναι, μην περιμένουμε μέχρι την Κεντρική Επιτροπή. Εγώ σας ρωτάω σήμερα. Γιατί να μην περιμένουμε. Καλά, άμα θέλετε, πείτε ό,τι θέλετε. Αλλά πείτε και σε εμάς. Σεβόμαστε τα συλλογικά όργανα. Πείτε ό,τι θέλετε. Αλλά πείτε και σε εμάς. Γιατί κλείνει η Αυγή. Πάνω απ' όλα τη σέβομαι. Να σας ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Ένα λεπτό. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να γίνει συνεδρίαση σύγκληση των οργάνων και να το αποφασίσετε πριν
ανακοινωθεί και το κλείσιμο και ούτε καν εκδοθεί το τελευταίο. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι αυτή η συζήτηση έγινε. Δεν ήμουν εγώ παρόν, δεν είχα κληθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση αφορά το κόμμα, όχι την κοινοβουλευτική ομάδα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θέλω να είμαι ακριβής. Αυτή η συζήτηση είχε γίνει και παλιότερα. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι δεν ήταν μια εύκολη απόφαση και δεν είναι μια εύκολη απόφαση. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα οικονομικά που παίζουν ρόλο στα κομματικά μέσα. Δεν είναι μόνο δηλαδή βιωσιμότητα. Είναι πολλά και προφανώς είναι και η εργασία. Η οποία σας βρίσκει σύμφωνο αυτή η απόφαση. Θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για να έχουμε μια καλύτερη αυγή. Το αυτή, αν πρέπει να είναι δικτυακή, αν πρέπει να είναι κυριακάτικη, αν πρέπει να είναι καθημερινή. Και ιδίως πώς μπορεί να προσαρμοστεί στη σημερινή καθημερινότητα που όλες οι εφημερίδες δεν πουλάνε, να το πω έτσι, και ιδιαίτερα οι κομματικές, είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε. Άντως, Φαμίλη, δεν θεωρώ ότι έχει τελειώσει αυτή η συζήτηση. Ναι. Υποθέτω ότι τα προβλήματα τα οικονομικά της αυγής δεν προέκυψαν χθες ή προχθές. Είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. και ότι έχουν γίνει και προσπάθειες στο παρελθόν πάλι... ή είχαν σκέψεις για κλείσιμο, δεν ξέρω επί εποχής Τσίπρα, εσείς το ξέρατε αυτό. Για μας η αυγή είναι πράγματι μια υπόθεση πάρα πολύ σημαντική. Και ίσως καταλαμβάνει και περισσότερο χρόνο στην πολιτική μας συζήτηση, παρότι αφορά μία μόνο υπόθεση. Είναι πάρα πολλά που πρέπει να συζητήσουμε. Θα μας επιτρέψει να το συζητήσουμε και να βρούμε μια λύση, αλλά η απάντηση για τη βιωσιμότητα της αυγής είχε δοθεί νωρίτερα. Είχε συζητηθεί πολύ καιρό πριν. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Είχατε αποφασίσει δηλαδή το δεν ξέρω γιατί το δεν ήμουν στην πολιτική γραμματεία και δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι πήραν συζητήσεις και ανακοινώσεις για το. Και πάντα δινόταν μια παράταση. Εγώ πάντως θεωρώ ότι δεν έχει κλείσει αυτή η συζήτηση. Ούτε γιατί έχει να κάνει και με εμάς ως μέλη. Θέλω να το πω αυτό. Αυτό που έχει υπάρχει ακουστεί. Μια μεγάλη αγωνία στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ για τη λειτουργία της Αυγής και σε αρκετούς δημοσιογράφους, ενώ που δουλεύουν στην Αυγή και εργαζόμενους. Δεν αποτυπωνόταν αυτό όμως στην κυκλοφορία της. Δεν αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λύσουμε. Ναι, ότι επειδή ακριβώς υπήρχε μια συζήτηση και στο παρελθόν, δεν θεωρείτε ότι η απόφαση ελήφθη τώρα από τον κύριο Κασελάκη χωρίς τη συνεδρίαση, όπως λένε τέλος πάντων των σχετικών οργάνων. Δεν το ξέρετε εσείς. Τώρα υποθέσεις δεν θα λέω. Ναι. Γιατί ασκούσε αυστηρή κριτική ή αρθρογράφοι ασκούσαν αυστηρή κριτική στον κύριο Κασελάκη. Δεν το έχω ακούσει αυτό. Μάλιστα. Δεν το έχω ακούσει. Πάντως, επαναλαμβάνω το ζήτημα που ξεκινήσαμε και το πήρε ο κύριος Παπαχλεμίτσος και το έκανε ερώτηση. Ναι. Ήταν τα μαγαζιά των επαγγελματιών που κλείνουν και το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Να επιμείνω όμως αυτό. Να επιμείνω σε αυτό. Έρχεται λοιπόν σας ο επαγγελματίας. Και στο τέλος ημέρας διαλέγει πρωθυπουργό και κόμμα που θα κυβερνήσει. Ο επαγγελματίας, να σας πω ένα παράδειγμα τι μου είπε. Ο πρόεδρος δικηγορικού συλλόγου της Λάρισσας. Βεβαίως. Ότι το 80% των νέων δικηγόρων θα κλείσουν τη δραστηριότητά τους. Με αυτό το αναχρονιστικό και αντισυνταγματικό χαράκτημα του νέου Μητσοτάκη. Είσαι από 3 χρόνια και μετά. Καλά, εσείς τι λέτε τώρα, ότι το πρόβλημα. Νέος δεν είναι 3 με 5. Ναι, είναι 3 με 5. Ξέρετε ότι με το νόμο αυτό, Χατζηδάκη, θα αλλάζει η φορολογία του οδηγού ταξί με βάση την ηλικία του, λες και έχει μεγαλύτερο τζίρο ή του πολιτή λαϊκών αγορών. Υπάρχει δηλαδή αύξηση του φόρου και του τεκμαρτού με βάση τα χρόνια επαγγέλματος. Λες και όταν σηκώνεις το χέρι στην πιάτσα, ρωτάς πόσα χρόνια είσαι για να πάρεις αυτό που είναι πιο παλιός. Ωραία. Δηλαδή, σας παρακαλώ τώρα. Εγώ λοιπόν. Το απόλυτο παράλογο. Να πω το εξής. Ναι, αλλά αυτό θα κλείσει τους επαγγελματίες. Και λέει, να εμπιστευτώ λοιπόν το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα μου μειώσει τη φορολογία και δεν θα έχει αυτό το παράλογο, όπως λέτε λοιπόν, φορολογικό και θα επιβιώσουν και οι νέοι που δεν επιβιώνουν με αυτόν τον τρόπο. Και έρχεται ο Στέφανος Κασελάκης και λέει, άσχετα με αυτό, αυτό το έχει πει, το έχει επισημάνει την πρώτη στιγμή ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, στα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ εγώ παράλαβα ένα χάος. Και σκέφτεται ο πολίτης ότι αυτό παράλαβε ένα χάος, ο οποίος το παρέλαβε από τους προηγούμενους, από τους βουλευτές, στελέχη του κόμματος κλπ. Πώς δεν πιστεύω λοιπόν αυτό το κόμμα που δεν μπορεί να βάλει σε τάξη τα του οίκου του, να βάλει σε τάξη τη χώρα. Καταρχήν, εγώ έχω ακούσει το σύνολο του Κασελάκη να λέει πρώτον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι περήφανος γιατί δεν χρωστάει. Και αυτά τον εξορθολογισμό, αν θέλετε, και την εξυγίανση του δανεισμού του κάναμε από το 2015 και μετά. Και ήταν μια επιλογή όταν είχαμε και την ευθύνη της κυβέρνησης και συμβάλαμε όλοι οι βουλευτές σε αυτό. Δεύτερον, έχω ακούσει το Στέφανο τον Κασελάκη να λέει ότι είμαστε περήφανοι γιατί κανείς δεν μας κρατάει και γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει εξαρτήσεις, όπως λέγαμε και πάντα. Και τρίτον, έχω ακούσει το Στέφανο τον Κασελάκη και όλο το κόμμα μας να λέει ότι πρέπει η Νέα Δημοκρατία να απολογηθεί γιατί χρωστάει πάνω από 450 εκατομμύρια, κάπου εκεί έχει φτάσει και το χρέος, δανεικά εγχειριστά, και έχει υπέρογκο διαφημιστικό κόστος και δεν έχει καμία δικαιολογία γι' αυτό. Προφανώς θα βάλουμε τάξη και στα δικά μας. Και είμαστε υποχρεωμένοι. Το ερώτημα, το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι γιατί έχουμε πολύ μικρότερη πλέον χρηματοδότηση για τη μικρή δύναμη σαν κοινοβουλευτική δύναμη και δεν βγαίνουν στο επίπεδο του ισοζυγίου τα προηγούμενα οικονομικά. Και αυτό πρέπει να γίνει και να σας πω κάτι. Πρέπει να γίνει και μια μεγάλη οικονομική εξόρμηση δική μας, στον κόσμο, ολονών μας. Από τον πρόεδρο μέχρι το τελευταίο μέλος. Εξόρμηση, τι εννοείται. Πρέπει να κάνουμε οικονομική εξόρμηση και να βοηθήσουμε οικονομικά το κόμμα. Τα μέλη. Άρα συμφωνείτε αυτό με... το τυπικό, κλασικό που γίνεται, το νόμιμο, το διαφανές, να έχουμε. Ό,τι μπορεί ο καθένας να μπορέσουμε να βοηθήσουμε μια υπόθεση η οποία είναι και κοινωνική.
Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς θα κρυθούμε περισσότερο από τις προτάσεις μας. Δηλαδή, το ότι ο Στέφανος, ο Κασελάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά και η κοινοβουλευτική ομάδα υποβάλαμε πρόταση για όλα αυτά και για το ΦΠΑ και για την ακρίβεια και για τη φορολογία και είναι έτοιμα στη Βουλή. Έτοιμα, κατατεθειμένα. Ναι. Και αρνείται η κυβέρνηση να τα θέσει σε συζήτηση. Είναι πιο μεγάλο ζήτημα από τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ για τον πολίτη. Mm-hmm. Γι' αυτό πολλές φορές σας λέω ότι απαξιώνεται η πολιτική και ο πολίτης θεωρεί ότι δεν τον ενδιαφέρει και δεν έρχεται μετά στην κάλπη, γιατί γίνεται η συζήτηση μόνο για αυτό που συμφέρει πολιτικά κάποιους. Δηλαδή, συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία τώρα να συζητάει για το πώς θα εξορθολογήσει τα οικονομικά το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά το πώς θα ζήσει το κάθε νοικοκυριό δεν τη συμφέρει. Ο κ. Κασελάκης το είπε. Είπε ότι. Και ο κ. Κασελάκης. Προφανώς υπάρχουν μαύρα παντού. Όχι, όχι. Να μην το σχολιάσει αυτό κανείς. Αυτό νομίζω ότι. Δεν το ξεκίνησε κάποιο κόμμα. Διευκρινίστηκε απολύτως. Σας είπα εγώ τρία περιστατικά. Άρα δεν υπάρχουν μαύρα παντού. Δεν έχω καμία άλλη πληροφορία. Όποιο έχει οποιοδήποτε άλλη πληροφορία στον εισαγγελέα. Θα ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν υπάρχει καμία άλλη πληροφορία. Θα ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μια και στη Νέα Δημοκρατία η συζήτηση είναι δεξιά ή κέντρο και. Ένας λόγος που είχαμε και χθες στην αντρέση κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα τα πούμε αυτά μετά με τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας που θα φιλοξενήσουμε. Σε εσάς θα ήθελα να μου πείτε εάν έχετε την αίσθηση, αν συμφωνείτε, αν διαβάζετε, αν ακούτε αυτά που λέγονται ότι ποιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του κύριου Κασελάκη, ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο είπε μια φράση που χρησιμοποίησε και να ρωτείτε ο κόσμος για ποιον ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε, και αν θεωρείτε ότι γίνεται μια προσπάθεια από τον κύριο Κασελάκη να σταθεί απέναντι από τον κύριο Τσίπρα, βλέποντας ενδεχομένως ότι σε μια κίνηση μελλοντική του χρόνου, το χειμώνα, το όποια, θα βρεθούν να διεκδικούν πια την κεντροαριστερά, γιατί είπε σε μια συνέντευξή του και το ακούσαμε όλοι, ότι ακόμα και για τον κύριο Τσίπρα να είναι υποψήφιος, εγώ θα πάω απέναντι. Αυτό μπορεί να μην είναι κακό. Αυτό μπορεί να μην είναι κακό, γιατί ο κόσμος όταν ψήφισε, έδωσε στον κύριο Τσίπρα ένα συγκεκριμένο ποσοστό και ο άνθρωπος μετά. Πήγε στο παραμέρισε, δεν παραιτήθηκε. Αλλά πείτε μου εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά. Και το κτητικό, ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το αν βλέπετε προσπάθεια από τη λόγω του κ. Κασελάκη να καθαρίσει το τοπίο από όλο το παλιό ΣΥΡΙΖΑ που ο ίδιος θεωρεί παλιό. Εγώ θα σας πω ότι αυτό που ψηφίσαμε όλοι, όλοι και ο Στέφανος Κασελάκης, με συντριπτική πλειοψηφία στο συνέδριο, το οποίο έγινε το Φεβρουάριο, είναι πρώτον ότι δεν αμφισβητείται η θέση του Προέδρου. Αλλά δεύτερον και σημαντικότερον, στην ίδια απόφαση, ότι πρέπει με ενότητα και συλλογικότητα να βρούμε απαντήσεις σε αυτά που χρειάζεται η κοινωνία. Δεν υπάρχει ιδιοκτησία του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανήκει καν στα μέλη του, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ υποχρεούται να υπηρετεί την ελληνική κοινωνία και τα συμφέροντα του Έλληνα πολίτη, της κοινωνίας και της χώρας είναι πάνω από τα συμφέροντα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Να κλείσω τη μία ερώτηση. Δεύτερον, οι εκλογές όμως και οι πολίτες μας δώσαν και εμάς ένα σημαντικό μήνυμα, ότι πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Και οφείλω να σας πω ότι πολλά από αυτά που είπαμε στο συνέδριό μας δεν τα έχουμε υλοποιήσει ακόμα. Γιατί ήταν πολύ γρήγορα οι ευρωεκλογές, γιατί είμαστε ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται σε μια μετάβαση που πράγματι δεν έχει ισορροπήσει ακόμα αυτή η μετάβαση και πρέπει και ο πολιτικός μας λόγος και η πολιτική μας λειτουργία να ανέβει σε ένα άλλο επίπεδο. Η κοινωνία μας είπε ότι θέλουμε ένα καλύτερο ΣΥΡΙΖΑ, το 14,8-15%. Δεν ήταν ένα μήνυμα ότι λύσατε όλα τα προβλήματά σας, προχωράτε ελεύθερα. Ο κύριος Κοτσακάς, λοιπόν, ο κύριος Τεμπονέρας, λοιπόν, χρειάζεται... ναι, ο κύριος Τσιόκας, ναι, συγγνώμη, έχετε δίκιο. Καταλαβαίνω ότι δημιουργούνται ερωτήσεις, αλλά με συγχωρείτε τώρα. Είναι... γιατί αυτό που λέτε εσείς μετάβαση, αυτό λένε μετάλλαξη. Και όχι μετεξαίρεση. Ωραία. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί οι τρεις αυτοί σύντροφοί μου, σύντροφοί μας, δεν ήρθαν στην Κεντρική Επιτροπή να τα βάλουν τα θέματα ή στα όργανα. Γιατί πρέπει να ομολογήσω ότι και άλλες φορές έχω κάνει την ίδια κριτική. Όταν κάποιος αποχωρεί από ένα όργανο, χωρίς να δώσει τη δυνατότητα συζήτηση στο όργανο, δεν δίνει και σε μένα τη δυνατότητα, επιτρέψτε μου για τον προσωπικό τόνο, να τοποθετηθώ αν συμφωνώ με τον κύριο Παχλημίζη και τον κύριο Αβίδου. Άρα, εγώ θέλω και το λέω ειλικρινά, σέβομαι απολύτως αυτήν, αν θέλετε, την ιστορική υποχρέωση που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην κοινωνία. Και αυτό μπορεί να υπηρετηθεί μόνο με συλλογικότητα και ενότητα. Δεν μπορεί αλλιώς. Και γι' αυτό πρέπει να σεβόμαστε τα όργανα, γιατί αυτά μας δίνουν και μια υπεραξία. Δεν μπορούμε μόνοι μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Δεν μπορούμε μόνοι μας να υπηρετήσουμε την κοινωνία. Χρειαζόμαστε τη γνώμη του συντρόφου μας και να τα συνθέσουμε όλα αυτά για να δώσουμε μια πρόταση πιο δυνατή. Εδώ λοιπόν, επειδή δεν περισσεύει κανένας, και το λέω δεν περισσεύει κανένας, και δεν υπάρχουν προσωπικές διαδρομές ή δεν πρέπει να υπάρχουν προσωπικές διαδρομές, εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά πρέπει να συζητιώνται στα όργανα έτσι ώστε να γινόμαστε καλύτεροι, γιατί η κοινωνία το είπε σε ευρωεκλογές, πρέπει να γίνεται καλύτερη. Αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η πολιτική σήμερα στην Ελλάδα. Η απαξίωση της πολιτικής και της δημοκρατίας με προβληματίζει. Αν, παραδείγματος χάρη, η Ελληνική Βουλή σήμερα, που έχει διάσπιση προέδρων, δεν βάλει τις προτάσεις νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια συζήτηση, είναι σαν να παραβιάζει το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Ποιος θα μας πιστεύει μετά?
Γι' αυτό σας λέω, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δίνουν σινιάλο στον κόσμο. Το ότι συζητάμε συνέχεια για μια κομματική παραπολιτική. Κομματική παραπολιτική, γιατί αυτό πιστεύω ότι γίνεται. Και όχι για αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο. Δεν λέω ότι δεν έχετε δίκιο, ότι δεν υπάρχουν ερωτήματα. Ο κόσμος στο τέλος θα πει, αφού εγώ δεν μπορώ να δουλέψω και θα το κλείσω και θα φύγω στο εξωτερικό, ιδίως ο νέος επιστήμονας, τι με ενδιαφέρει αυτή η πολιτική και τι με ενδιαφέρει και αυτή η ενημέρωση. Θα μας πάρει όλους η μπάλα. Το λέω σήμερα όλα τα πρωτοσέλιδα τα βλέπετε μπροστά σας. Είναι για τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας. Και το απασχολούν Πασό, τα εσωτερικά. Αλλά η Νέα Δημοκρατία έχασε 1 εκατομμύριο ψήφους. Δεν είναι λίγο αυτό το οποίο έγινε. Είναι και για τα 3 κόμματα τα πρωτοσέλιδα για το τι συμβαίνει μετά. Μα εγώ σας είπα ότι και σε εμάς έθεσε υποχρεώσεις το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε για το αποτέλεσμα αυτό. Επειδή μιλάτε για αξίες, επειδή μιλάτε για δημοκρατία, πάλι θα σας πάω στα εσωτερικά του κόμματός σας. Ο κύριος Στεφανόπουλος απολύθηκε και κατήγγειλε μετά ότι ένας από τους λόγους ήταν ότι είχε μια διαφορετική άποψη. Ο κύριος Γιώργος Τσίπρας επίσης έχει εκφράσει δημοσίως πολλές φορές μια διαφορετική άποψη. Ο κύριος Τεμπονέρας το ίδιο. Ο κύριος Κοτσακάς το ίδιο. Ο κύριος Τσιόκας το ίδιο. Για τα όργανα που είπατε νωρίτερα, να συγκληθεί όργανο και να δούμε για την Αυγή. Στο παρελθόν είχαμε ακούσει ότι γίνονται, δεν λειτουργούν καν τα όργανα. Δεν υπάρχουν τα όργανα. Εγώ σας λέω ότι αν. Άρα μιλάμε για ένα ζήτημα εδώ πέρα. Ο μόνος τρόπος για να ενισχυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να βοηθήσει την ελληνική κοινωνία είναι να λειτουργεί συλλογικά και ενωτικά όπως αποφάσισε το συνέδριο, να αποκτούμε υπεραξία, να βοηθάμε ένας τον άλλον και σε επίπεδο γνώμης και σε επίπεδο δράσης. Και αυτό πράγματι πρέπει να ενισχύσουμε την δημοκρατική και ζωντανή, όμορφη λειτουργία των οργάνων παντού. Και αυτό αφορά και τις νομαρχιακές επιτροπές και πολύ περισσότερο αφορά εμάς σε επίπεδο κορυφής. Είναι σίγουρο αυτό. Δεν διαφωνώ με αυτό που λέτε. Στην κοινοβουλευτική ομάδα, ο κ. Κασελάκης, μία μέρα πριν, εσείς μας το είπατε, φεύγει και πηγαίνει στο εξωτερικό. Είναι σαν δεν κατάλαβα. Είπα ότι προγραμματίζαμε, δεν τους καλέσαμε τους βουλευτές, ούτε εκθέσαμε το όργανο. Και θα γίνει συνεδρίες. Να σας ενημερώσω ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε πολιτική γραμματεία για να προετοιμαστεί και η εισήγηση. Την άλλη Κυριακή ή Σάββατο θα γίνει κεντρική επιτροπή. Και αμέσως μετά θα γίνει και κοινοβουλευτική ομάδα για την αποτίμηση του αποτελέσματος. Όχι απλά για τον πολιτικό προγραμματισμό ο οποίος τρέχει, αλλά για την αποτίμηση του αποτελέσματος. Γιατί θα σας πω με τίτλους. Προχθές πήγαμε στον Άριο Πάγο γιατί καθυστερεί υπερβολικά το θέμα της διαλεύκανσης του σκανδάλου των υποκλοπών. Δεν αισθάνομαι άνετα σε μια χώρα που παρακολουθεί το αρχηγό του στρατού ένα χρόνο και δεν έχει ανοίξει ακόμα ρουθούνι, δεν έχει πει κανείς τίποτα. Χθες καταθέσαμε την ερώτηση για το Χαράτσι που κλείνει επαγγελματίες και διώχνει παιδιά στο εξωτερικό. Και σήμερα θα βάλουμε 2 ζητήματα. Θα πάμε στον κύριο Κικίλια το μεσημέρι για τα θέματα της αντιπυρικής περίοδου και νωρίτερα στη Βουλή θα βάλουμε το θέμα του σχεδίου νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Η ακρίβεια. Είναι πρώτο ζήτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σταματήσει τον πολιτικό προγραμματισμό. Και είναι συλλογικός και είναι όλοι οι βουλευτές εκεί. Σαφές. Να είστε καλά, κύριε Φάμελε. Να είστε καλά. Καλά, καλή συνέχεια. Και να κάνετε ένα ταξίδι στη Φολέγανδρο, να ξεκουραστείτε. Τον Αύγουστο. Έχουμε δουλειά τώρα στη Βουλή. Ιούλιο έχει πολύ και δουλειά.